Στα όρια τους οι νοσηλευτές που εργάζονται στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών Παγνή, η οποία είναι στο χείλος του γκρεμού με φόντο τον ντόμινο κενών και υποστελέχωσης. Από τη μία οι κλίνες στη μονάδα αυξήθηκαν, από την άλλη όμως ο αριθμός των νοσηλευτών μειώθηκε. Αυτοί που έχουν πλέον απομείνει καλούνται να καλύψουν τις ατελείωτες ανάγκες. Πριν από τον κορονοϊό υπήρχαν 7 κλίνες με 25 νοσηλευτές. Πλέον υπάρχουν 9 κρεβάτια με τους νοσηλευτές να είναι 20. Έχουμε κενές θέσεις, θέλουμε και άλλους νοσηλευτές προκειμένου οι βάρδιες να είναι με περισσότερο προσωπικό. Η πληγή είναι μόνιμη εδώ και περίπου 2 χρόνια με την απόφαση της διοίκησης να υποστελεχώσει τη μονάδα όταν έχουμε 9 κρεβάτια τα οποία θέλουν τουλάχιστον 4 νοσηλευτές αναβάρδια, ενώ η διοίκηση αποφάσισε να τα υποστελεχώσει και να τα ρίξει στους τρεις νοσηλευτές αναβάρδια. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μονάδα για καρδιοπαθείς που προσφέρει υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο για ασθενείς της Κρήτης, αλλά και των κοντινών νησιών. Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο εργαζομένων Παγνή, υποβαθμίστηκε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, προκειμένου να θεωρηθεί ότι είναι επαρκώς στελεχωμένη. Να υποβαθμίσει μια πολύ σημαντική μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών σε μια απλή μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ήδη οι εργαζόμενοι με την επιστολή τους στοχοποιούν τη διοίκηση, το ίδιο το Υπουργείο, για αυτά που πρόκειται να έρθουν αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα. Η μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών στο Παγνή έχει ποσοστά επιβίωσης πάνω από 95% και αυτό οφείλεται στον επαγγελματισμό των εργαζομένων και στην αυταπάρνηση με την οποία εργάζονται. Μάλιστα, πολλές φορές, σύμφωνα με πληροφορίες, καλούνται οι νοσηλευτές να παρέχουν νοσηλευτική κάλυψη σε διαφορετικό χώρο, αφήνοντας τη μονάδα με πλημελή παρακολούθηση. Οποιοδήποτε περιστατικό υπάρξει ανάγκη και δεν υπάρχει χώρος, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, και δεν υπάρχει χώρος σε άλλες μονάδες της Κρήτης, θα κληθούμε να βάλουμε πλάτη και πάντα τη βάζουμε. Ζητάμε η διοίκηση όποτε αναδεικνύουμε τα ζητήματα να μην επικαλείται αν θέλετε ότι υπάρχουν και αλλού χειρότερα προβλήματα, γιατί αυτό δεν τιμάει κανέναν. Αν μας καλεί να συγκριθούμε και να γίνουμε με βάση το τι υπάρχει χειρότερο σε άλλα νοσοκομεία, τότε ο καθένας κρίνεται για το ρόλο που έρχεται να παίξει. Εμείς ζητάμε το καλύτερο για τους ανθρώπους που νοσηλεύουμε. Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν για μια ακόμη φορά τη στελέχωση των νοσοκομείων, ενώ όπως λένε είναι βασικό να υπάρξουν κίνητρα προκειμένου το ΕΣΥ να προσελκύσει προσωπικό. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν πολύ ισχυρά κίνητρα και επιστημονικά, αλλά και οικονομικά, δηλαδή η μισθή είναι τόσο χαμηλή που κανείς δεν θέλει να πάει να διοριστεί ως νοσηλευτής ή ως γιατρός, να έχει τόσο στρες, να έχει τόση πολλή δουλειά και να αμείβεται πάρα πολύ χαμηλά. Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα για το υγειονομικό προσωπικό γενικότερα είναι τα κίνητρα. Δηλαδή αυτό πρέπει να αλλάξει από τη βάση του.